Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Απευθυνόμαστε σαν λαϊκή συσπήρωση όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται μπροστά, κοντά στο μικρόφωνο, αλλά σε όλους τους φίλους κατοίκους της περιοχής Χαριλάου που βρίσκονται γύρω μας, γενικότερα στον κόσμο εδώ τοπικά, για ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί ή τουλάχιστον πρέπει να τους απασχολήσει ακόμα πιο ενεργά, γιατί αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χώρου στην περιοχή τους και πολύ περισσότερο αφορά το θέμα της σχολικής στέγης που κυριολεκτικά καίει ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της Χαριλάου μέσα σε αυτήν. Και η κάθε λαϊκή οικογένεια η οποία βλέπει, το είδε στην προηγούμενη φάση της πανδημίας και πολύ φοβόμαστε ότι θα το δει και από Σεπτέμβρη που θα ξανανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά ή τα εγγόνια μιας οικογένειας, μαθητές, αντί να πηγαίνουν σε σχολεία που υπάρχουν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες έτσι όπως τους ορίζουν οι επιστήμονες της υγείας, με πρώτο μέτρο προφύλαξης την αποσυμφόρηση των σχολείων, αυτό που λένε οι παιδαγωγοί, όχι τάξεις με παραπάνω από 15 άτομα, 15 μαθητές. Θα δούμε λοιπόν δυστυχώς τμήματα των 25 και παραπάνω ατόμων όπως υπάρχουν ήδη σήμερα και ιδιαίτερα στις επιβαρημένες συνθήκες με τον κορονοϊό, που δυστυχώς βλέπουμε ότι το τέταρτο κύμα χτυπάει ιδιαίτερα την νεολαία. Η κατάσταση των σχολείων και με ευθύνη της κυβέρνησης και με ευθύνη των Δήμων και συγκεκριμένα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που δεν αθρώνει ούτε την ελάχιστη κουβέντα για να διεκδικήσει, καθώς είναι ευθύνη του, χώρους ούτως ώστε να υπάρχει σχολική στέγη, να αποσυφορηθούν και για λόγους παιδαγωγικούς και για λόγους υγειονομικούς τα σχολεία. Με ευθύνη τους λοιπόν η κατάσταση στα σχολεία παραμένει ακριβώς η ίδια όπως και πριν από την πανδημία. Κάνουμε λοιπόν αυτήν τη σημερινή, ας το ονομάσουμε, σύσκεψη καταρχήν για να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, το λαό της περιοχής για το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ως γνωστόν η ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του Θεσσαλονικιού σε όλες τις περιοχές της πόλης, η ενημέρωση λοιπόν αυτή είναι αποκλεισμένη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό όργανο στην πόλη το οποίο λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί όπως και άλλοι δήμοι με τηλεδιασκέψεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι, βλέπετε, εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με ένα και μοναδικό σκοπό: να μην υπάρχει μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην μαθαίνει κανένας τι γίνεται εκεί. Ο δεύτερος λόγος που κάνουμε αυτήν τη σύσκεψη είναι για να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας, στον προβληματισμό, στη συζήτηση, στην κουβέντα για το τι μπορεί να γίνει για τη διεκδίκηση της σχολικής στέγης, με αφορμή μονάχα το θέμα του ακινήτου πίσω από την αλυσίδα, υπάρχουν και άλλες ανάγκες, ή και άλλων χώρων για τις κοινωνικές ανάγκες, όπως για πράσινο, για ελεύθερους χώρους, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό κτλ., που κυριολεκτικά παραδίδονται, αφαιρούνται από το λαό της πόλης, παραδίδονται σε ιδιωτικά συμφέροντα. Να συμβάλλουμε λοιπόν με την κουβέντα, με τον προβληματισμό για το τι μπορεί να γίνει, με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να οργανωθεί η διεκδίκηση των κατοίκων της Χαριλάου για αυτό το ακίνητο για το οποίο μιλάμε, και να είναι στο βαθμό που γίνεται και αποτελεσματική. Διότι υπήρξε κινητοποίηση. Μαζεύτηκαν πάνω από 1.300-1.500 υπογραφές από κατοίκους εδώ της περιοχής που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ακόμα μαζικότερης, ακόμα ενεργότερης παρέμβασης των κατοίκων της περιοχής για να σωθεί άμεσα, γιατί κινδυνεύει άμεσα, αυτό το ακίνητο υπέρ της σχολικής στέγης, υπέρ του να γίνει σχολείο για τους μαθητές και όχι να γίνει μια ακόμα πολυόρφη πολυκατοικία που μπορεί να φέρει μεγάλα κέρδη στους ιδιοκτήτες, στους εργολάβους κτλ.
πώς έχει η κατάσταση. Τον περασμένο Μάρτιο του 2021 μπήκε εσπευσμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία πρόταση της διοίκησης Ζέρβα και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για να αποχαρακτηριστεί το ακίνητο που όλοι γνωρίζετε, κυριολεκτικά έχει στιγματίσει σαν τραύμα την περιοχή, το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κτίριο της Αλυσίδας. Ένα οικόπεδο το οποίο πρωτοδεσμεύτηκε από τα αρμόδια κρατικά όργανα για να γίνει σχολείο το 1987, δηλαδή πριν από 34 χρόνια. 34 χρόνια υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, που μέσα από διάφορες διαδικασίες, δεν ανάγκη αυτή τη στιγμή να τις αναφέρουμε αναλυτικά, θα μας έπαιρνε πολύ ώρα και δεν θα είχε μεγάλη σημασία, φτάσαμε μέχρι σήμερα, 34 χρόνια μετά, για να διαπιστώσουμε ότι για αυτές τις τρεις και παραπάνω δεκαετίες καμία απολύτως κυβέρνηση από όσες πολλές πέρασαν, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δήμαρχος από όσους πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και ήταν επίσης πολλοί, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μπουτάρης ξεκίνησε ως ΠΑΣΟΚ, κατέληξε ως ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε η σημερινή διοίκηση του Δήμου και ο κύριος Ζέρβας, δεν βρήκαν αυτά τα 34 χρόνια 1.100.000 ευρώ για να πληρώσουν την απαλωτρίωση και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το ακίνητο θα βρίσκεται στη διάθεση και την ιδιοκτησία του Δήμου που είναι υπεύθυνος για τη σχολική στέγη και θα αρχίσει η διαδικασία για την ανέγερση σχολείου, τόσο ώστε να αποσυμφορηθούν άλλα σχολεία της περιοχής. Είναι μία συγκεκριμένη υπόθεση μονάχα? Όχι. Είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία 20ετία, όπως θα εξηγήσει και ο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης, είχαμε έναν τεράστιο αριθμό αποχαρακτηρισμών ακινήτων που προορίζονταν για να γίνουν σχολεία ή άλλες δημόσιες υποδομές. Πράσινο, πάρκα ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Τα στοιχεία θα τα δώσει ο συνάδελφος Κωνσταντινίδης. Δεν είναι μονάχα αυτό. Αλλά οι υπηρεσίες του Δήμου σε αυτήν τη συνεδρίαση του Μαρτίου του 2021 ανέφεραν ότι υπάρχει κίνδυνος μαζικών αποχαρακτηρισμών πολλών ακόμα ακινήτων στην πόλη και στην περιοχή, που πραγματικά θα μπορούσαν να δώσουν την ελάχιστη ανάσα στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, πρώτα απ' όλα των μαθητών, που δεν μπορούν να στηβάζονται κυριολεκτικά μέσα σε τέτοια σχολεία, σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας. Που δεν μπορούν τα μικρά παιδιά που τώρα ξεκινάνε την επαφή τους με την διαδικασία της εκπαίδευσης, τα παιδιά δηλαδή που θα πάνε στην προσχολική εκπαίδευση, η πρώτη εικόνα που έχουν από ένα σχολείο να είναι ένα σαρδελοκούτι κυριολεκτικά, κύμπο το ονομάζουν, τα οποία εσπεσμένα στήσανε μέσα σε αυλές υπαρχόντων σχολείων, ουσιαστικά χειροτερεύοντας τις συνθήκες ακόμη και για αυτά τα πολύ νέα παιδιά, αλλά χειροτερεύοντας και τις συνθήκες του αύριου χώρου και του διαλύματος για τους υπόλοιπους μαθητές των σχολείων. Γεγονός το οποίο έχει ξεσηκώσει την κατακραυγή και τις κινητοποιήσεις πολλών συνδημοτών μας στην Θεσσαλονίκη, σε πολλές περιοχές. Και μιλάμε για την αφαίρεση δημόσιου χώρου σε μία πόλη που όλοι αναγνωρίζουν με βάση τις μετρήσεις ότι είναι η πόλη με τους λιγότερους ελεύθερους χώρους, είτε για δημόσιες υποδομές είτε για πράσινο κτλ. Με τις λιγότερες λοιπόν υποδομές σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα και οι τελευταίοι χώροι χάνονται για το Δήμο και τις ανάγκες των κατοίκων. Ήτανε τυχαίο όλο αυτό που έγινε?
ήταν μια αναγκαστική επιλογή της διοίκησης του Δήμου που δεν είχε λεφτά, λέει, για να εξασφαλίσει την απαλωτρίωση και να δοθεί το ακίνητο αυτό για τις ανάγκες της σχολικής διοίκησης εδώ στην περιοχή. Δεν βρέθηκαν πραγματικά 1.100.000 ευρώ για να πληρωθεί αυτή η αποζημίωση. Πρόκειται για κοροϊδία του κόσμου. Και θα αποδειχθεί από αυτά που θα πούμε παρακάτω. Πρόκειται για πολιτική μεθόδευση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και τις νομοθεσίες τους σε σχέση με τις απαλωτριώσεις υπέρ του δημοσίου και των αναγκών του λαού, με τη συνεργασία όλων των κυβερνήσεων αλλά και όλων των δημοτικών αρχών και όλων των δημάρχων που ταυτίζονται σε αυτήν την ενιαία πολιτική γραμμή και η οποία νομοθεσία κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες με ένα νέο νόμο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που πατάει στους νόμους του προηγούμενους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κτλ. Και που λέει το εξής προς τους Δήμους. Κύριοι, αν δεν μπορείτε να βρείτε μέσα σε 6 μήνες από δικά σας διαθέσιμα, δηλαδή από τη φορολογία των δημοτών, τα χρήματα για να πληρώσετε χωρίς καμία απολύτως κρατική ενίσχυση, όπως προβλέπετε από τους μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμους. Για να πληρώσετε λοιπόν από τη τσέπη σας τους ιδιοκτήτες για να απαλωτρωθούν τα ακίνητα αυτοδίκαια χάνονται για το Δήμο και περνάνε στους ιδιοκτήτες. Μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες κυριολεκτικά. Αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για μια πεντακάθαρη πολιτική επιλογή, καθώς και σε ένα γενικότερο επίπεδο αυτό της κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο Δήμων και Δήμου Θεσσαλονίκης, αποδεικνύεται ότι όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, μπορούν να βρεθούν μέσα σε ένα βράδυ δισεκατομμύρια για να δοθούν είτε από το κράτος είτε μέσω των Δήμων σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν μπορούν όμως να βρεθούν 1.100.000 για να διασφαλιστεί εδώ και 34 χρόνια αυτό το ακίνητο για σχολείο, όπως και για άλλα σχολεία. Πρόκειται πεντακάθαρα για μια πολιτική επιλογή. Το ερώτημα που τίθεται στους συνδημότες μας, σε όλους, είναι τελικά αυτά τα λεφτά για τα οποία φορολογούμαστε αιματηρά ο λαός μας, ούτως ώστε να απολαμβάνουν φορολογικής ασυλίας οι τράπεζες, οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τελικά πού πηγαίνουνε. Πού πηγαίνει αυτή η εφορία μας, ξαναγυρίζει μέσω του κράτους και μέσα των Δήμων τώρα, ξαναγυρίζει σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Πόσο ισχυρό και αληθινό είναι το επιχείρημα του κυρίου Ζέρβα ότι ο Δήμος δεν έχει λεφτά. Καταρχήν για το συγκεκριμένο ακίνητο. Καταρχήν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο κύριος Ζέρβας έτρεξε κυριολεκτικά ασθμένων πριν ακόμα από την έκδοση του τελευταίου νόμου που βάζει τις ασφυκτικές προθεσμίες. Ήδη από τον Νοέμβριο του 19 και συνέχισε με την ίδια ταχύτητα, ενώ άλλες αποφάσεις αργούν για δεκαετίες. Έσπευσε λοιπόν να αποφασίσει τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου ακινήτου πίσω από την αλυσίδα. Μέσα από την πίεση που πρώτα και κύρια η Λαϊκή Συσπήρωση, η Δημοτική Παράταξη του ΚΚΕ, άσκησε σχεδόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο από το Μάρτιο του 21 και μετά, οπότε και ήρθε το θέμα προς απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του, ακούγαμε συνέχεια το επιχείρημα «Δεν υπάρχουν λεφτά». Και ακούγαμε και τις υποσχέσεις, πολύ περισσότερο, ότι μπροστά στην πίεση που αναπτύχθηκε να ότι μπορούν να έχουν αποτελέσματα κάποιοι αγώνες, μπροστά στην πίεση που ασκήθηκε από τις υπογραφές εδώ των κατοίκων της Καρυλάου, μετά την πίεση που ασκήθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε υπόσχεση ότι το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξανααποφασίσουμε επί της ενστάσεως των δημοτών κατοίκων της Καρυλάου. Και ενώ η προθεσμία που τάσει ο νόμος για να ενεργοποιηθεί ο Δήμος να πάρει μέτρα να καταβάλει την αποζημίωση του 1.100.000 και να διασφαλίσει για σχολείο
το συγκεκριμένο ακίνητο και όχι να γυρίσει πίσω στους παλιούς ιδιοκτήτες για να γίνει μια πολυόροφη οικοδομή που θα έχει και πολλές άλλες χρήσεις. Δείτε λίγο Airbnb, πολλά ακούγονται και χώροι στάθμευσης ιδιωτική κτλ. Παρ' όλα αυτά το θέμα δεν ήρθε. Αναγκαστήκαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου με όλους τους τρόπους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, σαν Δημοτική Παράδοξη της Λαϊκής Συσπήρωσης, συζητώντας ένα ευρύτερο θέμα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου που έρχεται τακτικά στα Δημοτικά Συμβούλια, πώς δηλαδή από τον ένα κωδικό, από τη μία τσέπη θα πάνε ποσά σε μια άλλη τσέπη. Αναγκαστήκαμε λοιπόν για να βάλουμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτων ευθυνών τους, να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση επί του προϋπολογισμού και να πούμε το εξής απλό. Κύριοι, προβλέπετε μέσα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού να πάρετε 2 εκατομμύρια ευρώ από το δάνειο που συνήψε ο προηγούμενος Δήμαρχος σαν Δήμος Θεσσαλονίκης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να το δώσετε σε ένα απροσδιόριστο εντελώς, κανένας δεν έχει ενημέρωση, κανένας δημοτικός σύμβουλος, σε ένα απροσδιόριστο έργο το οποίο ονομάζεται Ανακατασκευή του Δικτύου Δεδομένων και Φωνής του Νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβαμε. Τους λέμε, δεν είναι προτεραιότητα, δεν είναι άμεση ανάγκη αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Αλλάξτε λοιπόν τον προϋπολογισμό και αντί να τα δώσετε εκεί, δώσε τα για το σχολείο της Χαριλάου. Πλήρης άρνηση του Δήμου και μάλιστα επικαλούμενοι ακόμα και ψέματα. Πρώτο ψέμα, ότι η σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ του Δήμου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν προβλέπει ως επιλέξιμη δαπάνη τη σχολική στέγη. Όταν τη βγάλαμε αυτή τη χρηματοδοτική σύμβαση στον αέρα και τους τη φέραμε κατά πρόσωπο, όπου ρητά προβλέπει ότι μπορεί να διατεθεί για την σχολική στέγη, άλλαξε ο Δήμος και ο Δήμαρχος το παραμύθι και είπανε περίπου πεντακάθαρα ότι κοιτάξτε, η προτεραιότητά μας δεν είναι τα σχολεία, η προτεραιότητά μας είναι η ψηφιακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Ας πάνε όπου θέλουν τα παιδιά και οι γονείς τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Μιλήσαμε πριν για ένα έργο όπου δίνουν τα λεφτά τα 2 εκατομμύρια ως απροσδιόριστο. Αν κάποιος όμως ψάξει λίγο στο διαδίκτυο τι έργα είναι αυτά και ποιες εταιρείες μπορούν να το πάρουν, μπορείτε να το κάνετε και εσείς οι ίδιοι, θα διοπιστώσετε πολύ εύκολα ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές, ιδιαίτερα αμερικάνικες, λέγονται εταιρείες data center, οι οποίες ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους έργα με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου είναι γνωστός ο γεωστρατηγικός της σημαντικός ρόλος και ο οποίος έχει αναδειχθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις σαν τέτοιος, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και από ξένες πρεσβείες. Μην ξεχνάτε ότι ο Αμερικάνος πρέσβης στην Ελλάδα, ο κύριος Πάγια, το γνωστός, κάνει επανειλημμένες επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη και βέβαια δεν έχετε για τουριστικούς λόγους, αλλά για την προώθηση των συμφερόντων της Αμερικάνικης κοινοπολιτείας και των μεγάλων επιχειρήσεών της. Αν ψάξετε λοιπόν στο διαδίκτυο θα δείτε ότι ίσως, γι' αυτό δεν λέμε ονόματα, ίσως οδηγούνται αυτά τα 2 εκατομμύρια αντί για σχολείο στο να χρηματοδοτήσουν μια πολυεθνική Αμερικάνικη η οποία θα αναλάβει αυτό το απροσδιόριστο έργο και το οποίο όλος τυχαίως, την οποία εταιρεία καλλιτέχνησαν με δημόσιες δηλώσεις τους το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και δύο φορές ο Αμερικάνος πρέσβης, ο γνωστός κύριος Πάγιατ. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, η πλειοψηφία του, παραβιάζοντας ακόμα και τους ίδιους τους κανονισμούς λειτουργίας και ψήφισης των προϋπολογισμών του Δημοτικού Συμβούλου, δεν έβαλε αυτό το ζήτημα ξεχωριστά στην ψηφοφορία για να τοποθετηθεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και να πάρει την ευθύνη του. Ουσιαστικά συγκάλυψε το θέμα στα γρήγορα.
αποδεικνύοντας ότι στο έγκλημα αυτό εισάξια τεράστια ευθύνη έχουν και οι δύο πλευρές της εξουσίας, και το κεντρικό κράτος με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πολύ φοβόμαστε ότι έρχονται κι άλλοι τέτοιοι αποχαρακτηρισμοί, διότι το στίγμα της πολιτικής αυτής που αφαιρεί χώρους από το δημόσιο, από το λαό, από το δημόσιο συμφέρον, από τις κοινωνικές ανάγκες και το παραδίδει σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για επενδύσεις και περισσότερα κέρδη, είναι μια νέα πολιτική που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη παραδείγματα αυτής της πολιτικής. Δείτε τι γίνεται με την παράδοση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αποκλείοντας το τελευταίο κεντρικό πνεύμα της πόλης από το λαό της. Δείτε τι γίνεται στην Καλαμαριά με τη Μαρίνα. Δείτε τι γίνεται με άλλους δημόσιους χώρους που κυριολεκτικά παραδίνονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο για κέρδη και επενδύσεις, αφαιρούνται από το λαό της πόλης. Και μια τέτοια πολιτική αποτυπώθηκε τελευταία και στην άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το περίφημο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που ψήφισε μόλις την περασμένη συνεδρίασή του, για την οποία δεν θα σας απασχολήσουμε, απλώς θα σας δώσουμε μονολεκτικά πώς η διοίκηση του Δήμου, πώς η κυβέρνηση, πώς τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δοκιμάστηκαν και στην κυβέρνηση και στο Δήμο, φαντάζονται το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Ένα κέντρο με έργα βιτρίνας των δισεκατομμυρίων, όλα βέβαια σε εργολάβους και προς αξιοποίηση όχι από τους μικρούς μαγαζάτορες αλλά από τις μεγάλες αλυσίδες, είτε εμπορικές είτε εστιέσεις είτε ξενοδοχειακές. Ένα κέντρο το οποίο με τις ρυθμίσεις τους κυριολεκτικά θα γίνει αβίωτο για τους κατοίκους του κέντρου, ήδη είναι αβίωτο και το παραδέχεται και ο ίδιος ο Δήμος, ουσιαστικά διώχνοντας αυτούς τους κατοίκους, ούτως ώστε να παραδοθεί το κέντρο της πόλης στον τουρισμό και μόνον. Να έχουμε ένα κέντρο τουριστικό, αλλά όχι οικιστικό. Να έχουμε τις γειτονιές στη σημερινή και τη χειρότερη ακόμη κατάσταση αποκλεισμού, υποβάθμισης και τελικά γκετοποίησης. Παραδείγματα ανάλογα έχουμε δει και στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Αυτό είναι το όνειρό τους για τη Θεσσαλονίκη. Και κλείνω με αυτό. Το ζήτημα που δεν είναι μεμονωμένο, όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά ακίνητα που αποχαρακτηρίζονται. Το ζήτημα του συγκεκριμένου ακινήτου πίσω από την αλυσίδα μπορεί να διεκδικείται από την παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να φωνάζουμε και να μαλώνουμε με τον Δήμαρχο και τις παρατάξεις που τον υποστηρίζουν, αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα, το θετικό για τις ανάγκες των κατοίκων θα το δώσουν μόνον οι ίδιοι κάτοικοι. Ιδιαίτερα αν συλλογιστούν ότι οι συνθήκες με τις οποίες θα σταλούν οι νέοι και οι παλιότεροι μαθητές στα σχολεία το Σεπτέμβρη, με την πανδημία και ιδιαίτερα στην νεολαία να οργιάζει, θα είναι ακόμα χειρότερες από ό,τι και πέρσι. Και όπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει εδώ και 16 μήνες πανδημίας για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία της πόλης, μη τυχόν και χάσουν τίποτε οι ιδιώτες επιχειρηματίες της υγείας, έτσι λοιπόν δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει, αντίθετα έβαλε την υπογραφή του, μαχαίρωσε το δικαίωμα των κατοίκων της Χαριλάου και των άλλων περιοχών για να έχουν περισσότερα και ανεκτά σχολεία για τα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να συναισθηθούν και οι παλιότερες και οι νεότερες γενιές εδώ στη Χαριλάο και αναλάβουν με κάθε τρόπο στον οποίο θα βοηθήσουμε σαν λαϊκή συσπήρωση για να οργανώσουν με τις μορφές που οι ίδιοι θα επιλέξουν οι κάτοικοι τις μορφές αντίδρασης. Θα είναι το μάζεμα χιλιάδων υπογραφών.
για να αισθανθούν κάποιοι την απειλή εντός εισαγωγικών του λαϊκού παράγοντα στην πλάτη τους πίσω από το σβέργο τους, να παρακολουθεί η θέση τους. Θα είναι η συμμετοχή, η οργάνωση του κόσμου της συνοικίας από τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους κατοίκων όπως ο Σύλλογος Κατοίκων Χαριλάου και άλλους συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς και οτιδήποτε άλλο. Θα είναι η οργάνωση αυτού του αγώνα από τις ενώσεις των καθηγητών και των δασκάλων της εκπαίδευσης. Θα είναι πρώτα και κύρια από τους συλλόγους των γονέων, που αυτοί έχουν την ευθύνη εκπροσώπησης των γονιών που στέλνουν τα παιδιά τους στα σαρδελοκούτια και σε συνθήκες συνωστισμού μέσα σε πανδημία. Αυτοί όλοι λοιπόν πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους και να συντονιστούν, να γίνουν ένα ενιαίο ποτάμι το οποίο όχι αύριο και μεθαύριο, τώρα, γιατί είναι άμεσος ο κίνδυνος οριστικά να απολεστεί το ακίνητο πίσω από την αλυσίδα, να οργανωθούν, να ενωθούν σε ένα ενιαίο ποτάμι που με τους τρόπους θα αποφασίσουν να πιέσουν την κυβέρνηση, να πιέσουν τον Δήμο και τον Δήμαρχο για να δοθούν επιτέλους άμεσα αυτά τα λεφτά, να διασφαλιστεί τουλάχιστον αυτό το σχολείο πίσω από την αλυσίδα. Αυτό το κάλεσμα κάνουμε εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση. Θα βρεθούμε κοντά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και θα συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας για ακόμα περισσότερες. Αλλά κυριολεκτικά χτυπάμε καμπανάκι κινδύνου και του επείγοντος της υπόθεσης. Τώρα, όχι αύριο, όλοι πρέπει να συνεργαστούν και να βάλουν χέρι για να σωθεί αυτό το ακίνητο. Μην το δει ο κόσμος της Χαριλάου, όπως και παλιότερα είχαν αναπτυχθεί αγώνες. Μην το δει μια πολυόροφη οικοδομή και όχι ένα σχολείο για τα παιδιά του, τα οποία κυριολεκτικά στηβάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες. Να σας ενημερώσω πριν κλείσω ότι η παράταξή μας, η Λαϊκή Συσπήρωση, δεν θα αφήσει το θέμα ούτε μέσω Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάρουμε κάθε μέτρο ούτως ώστε να αναδειχθεί και να διεκδικηθεί το ζήτημα, και ήδη τις τελευταίες μέρες έχουμε έρθει σε επαφή με την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, ούτως ώστε να κατατεθεί αύριο ή μεθαύριο σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποκλείεται η χρησιμοποίηση κονδυλίων, υποτίθεται από την τράπεζά της, για την σχολική στέγη στη Χαριλάου αλλά και ευρύτερα Θεσσαλονίκη.